ωραία κόβει, δίνει στο λούπου ένα μακρινό σουτ του λούπου, αρκετά άστοχο από την αιστεία του Δρουμαλιά. Ο Παυλακάκης με υπερπροστάθεια βρήκε τον Δουλγιαράκη, ο Δουλγιαράκης στο λούπου, ο λούπου προσπαθεί να βρει τον Αθαναήλ, αποκρούει προσωρινά ο Πετχίδης, σουτ του Βαγγέλη του Μπολόζη, αλλά η μπάλα εκτός γηπέδου. Λατανόπουλος ο Ανδρέα, εκτελεσμένο ο Τσίμας με δεύτερη προσπάθεια. Ο Κωνσταράκος ο αρχηγός ήρθε, πήρε την μπάλα, την έδωσε στον Μάτσα, ο Μάτσα στο Ζέζιο. Ο Ζέζιος πολύ ωραία βρήκε στον άξονα τον Καρακολίδη, σουτ του τελευταίου μπλοκάρει ο Τσίμας. Τον Βογιατζή, πολύ ωραία μεταβιβάει στο Ζέζιο, αυτός με τη σειρά του προσπαθεί να βρει τον Καρυπίδη, αυτός ένα σουτ, αλλά η μπάλα έκλειψε. Ήρθε στις κερκίδες ο Γιάννης ο Θεοχάρης, ο οποίος, ποια είναι η διαφορά, είναι ο πεθερός του Λάπα, αλλά δηλώνει φίλαθλος του στρατού. Ο Βογιατζής βγήκε, περνάει όμως την μπάλα, ο Βαλιάνης κάτω από τα χέρια του, Σαββίδης προσπαθεί να βρει τον Καρυπίδη, ο Καρυπίδης σουτάρει, αλλά μπλοκάρει την μπάλα ο Τσίμας. Ωραία από τον Σταμάτη Ζαμπούνη, ο Δημήτρης Χατσιπάβου προσπαθεί να βρει τον Παυλακάκη, τον Δουλγιαράκη μπάλα στον Παπαθεοδόρου, αυτός πολύ ωραία βρίσκει το Μολόζι, ο Μολόζης ευκαιρία για το στρατό, ένα σουτ και η μπάλα περνάει λίγο, δύο αντιπάλους. Αυτό του Κωνσταράκου δεξιά ζητάει ο Τάουσον Αθαναήλ, είναι μόνος του από δεξιά, να δούμε ένα σουτ και η μπάλα στα περιστέρια θα λέγαμε, να πούμε από το σουτ του Αθαναήλ. Από τη μεταβίβαση του Μολόζη περνάει δύο παίκτες, τρεις, κάνει ένα σουτ, η μπάλα όμως πέρασε μακριά από την κάθετη δεξιά από του Αχιλιά του Κουτσαμασίδης. Ακόμη ένα λάθος και βγαίνει από αριστερά ο Καρυπίδης από το λάθος που έκανε ο Άγιος ο Κουστάλης με αποτέλεσμα να παγιωσοποιήσει και να γίνει το 1-0 από τον Καρυπίδη στο 40. Μετά το λάθος μεταβίβαση του Μολόζη του Άκη, εκεί στο κέντρο κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα του στρατού. Ο Ζαμπούνης με τον Καρακολίδη, ένα σουτ του Καρακολίδη, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι, κάθετο δοκάρι του Τσίμα, για να έρθει πάλι ο Ζέζος να κλέψει την μπάλα, δίνει την εντολή και εκτελείται από τον Παπαθεοδόρου. Η μπάλα περνάει όμως, μια πολύ ωραία παλιά, μπαίνει μόνο στο Βαγγέλης ο Μολόζης, μπερδεύεται εκεί προσωρινά, κάνει ένα σούτ, αλλά η μπάλα στον Αχιλέα τον Κοτσαβασίλ την μπλόκαρε. Καρακολίδης, σούτ του Καρακολίδη, η μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Πάκος και κουράστηκε, φαίνεται κουρασμένος ο Νίκος. Ένα λάθος και τελευταία στιγμή ο Αχιλλέας, ο Κωνσταντίνης θα την διώχνει την μπάλα. Εκεί ο Μαρινάς προσπαθεί να τον κόψει, δεν τα κατάφερε προ στιγμή. Πολύ ωραία σέντρα του ο Σαββίδης προσπαθεί. Πάει το τσέφι, ο Πάκος εκεί στο κέντρο. Δεν μπορεί να σταματήσει τον Αγιάνογλου, εκεί δεν μπορεί να βρει τον Καρακολίδη. Καρακολίδη εκεί όμως ο Δημήτρης, ο Χατζηπαύλου, βρίσκει τον Βαγγέλη από αριστερά, ο Δουλγιαράκης διάδομαι, παίρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, ένα σούτ, αλλά όπως σας είπα, Καρακολίδη ελέγχει την μπάλα, αλλά εκεί μόνος του ο Ζέσβιος, γιατί μια κόντρα, ένα σούτ εκεί από τον Χατζηπαύλου, την έδειξε την μπάλα, αλλά πάλι από δεξιά ο Καρυπίδης, ένα σούτ. Καθυστερίας εκτελείται, πολύ ωραία, κανένας εμπιστευτέκτος, με το αριστερό βρίσκει τον Δημήτρη τον Χατζηπαύλου, αλλά
Ο Κεραμάρης προσπαθεί και περνάει τον Κωνσταράκο, μπάλα στον... Εκεί και τι χάνεται, τι χάνεται. Τι χάνει εκεί ο Χασάπης. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και με εκείνο, φτάσαμε στο 35ο λεπτό να θυμίσουμε τον σκόρερ και το σκόρ. Σκόρερ ο Καρυπίδης, 1-0. Αυτό που ήταν το διάδρομο.